Πάμε στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ, έτσι ο ΠΑΟΚ, αλλιώς ο ΠΑΟΚ. Άμα δώσει τον πέναλτι στο τρίτο λεπτό και εκείνη το 0-1, σε πω εγώ σε ένα ΠΑΟΚ και τέσσερα ΠΑΟΚ, δίνει δικαίωμα. Βαρέλα γύρνα πίσω. Πρώτον, για τον ΠΑΟΚ. Ο Ίγνασον θα τον παίζει ο Μάνος με τον Πισινό, θα τον κάνει φάουλ. Θα τον παίξει με τα χέρια, θα το ρίξει κάτω. Τσαπατσούλικα μαρκαρίσματα. Όχι ιδιαίτερα γρήγορος. Μπαλίτσα ξέρει. Θα γίνει το σουτ, θα πάει στο κουλό του απάνω, δεν θα προλάβει το κουλό από τον αγώνα και πέρα να το κάνει. Θα φωνάζουν οι άλλοι, είναι μπέναλτι, δεν είναι μπέναλτι, δίνει δικαίωμα. Και άμα το δώσει, μπορεί να πει τίποτα, πακ, πακ. Μπέναλτι θα σου πει. Δεν το δώσε, φωνάζουν οι άλλοι. Λοιπόν, δεν σταματάω εκεί. Και αν το γκολ είναι γκολ του Μάτος, σηκώθηκε ο Μάτος 2 μέτρα. Ο άλλος καθόταν κάτω. Γιατί αν τα ακυρώσει. Τέλος πάντων, ΠΑΟΚ. Σφιντεύσκι βρήκε το δολοφόνο που θα το φορτώσεις και θα σου βάλει τον γκολ. Βρήκε τον Κλάους. Τον Κλάους όμως που παίζει και έξω, που είναι γρήγορος και δεν πάει μόνο στο πρώτο δοκάρι, πάει και στο κέντρο της εστίας. Βρήκε. Το πάρε βάλε. Όχι τον Ακπομπ. Θα φτιάξω τον Ακπομπ. Όχι ξεκινάει σαν Πόρσε Καρέρα ο Ακπομπ. Όχι τα ποδάρια του Ακπομπ. Όχι το τρίτο πόδι του Ακπομπ. Πάρ τον Ακπομπ στον πάγκο. Μέσα Σφιντεύσκι δικαίως. Πάει αυτός. Καλός ο Μάντος. Χθες ο Γιαννούλης δεν ήταν καλός, εντάξει. Κρέσπο θα ανέβει τα πατήματά του. Λείπει ο Βαρέλα εκεί. Μα θα μου κάνει μπέναλτι, μα θα μου κάνει χέρι, μα πάσα λάθος θα δώσει, μα θα παίξει με κόλλο ο αντίπαλος, θα μου κάνει φάουλ, θα με βάλουμε στην περιοχή. Μπελάς του μπελά, ο μπελάς. Πού τον βρήκατε αυτό και το δώσατε 3 εκατομμύρια τον Ίγνασον. Ένα παλτό στην εντεκάδα. Λοιπόν, Ζίβκοβιτς, 2 παλτά. Ο Ζίβκοβιτς, λέει ο άλλος, δεν τρώει γκολ. Βρεάσε τι κάνει και δεν τρώει γκολ. Η εικόνα του ποια είναι. Μπορεί να του φύγει μπάλα μέσα από τα χέρια, σε σουτ, να σουτάρει ο άλλος και να πάει για. Στο Καραϊσκάκ θα έχει πρόβλημα. Αν παίξει ο Ζίβκοβιτς και ο Ίγνασον, τα λέω από σήμερα. Παοξύ, άνοιξε τα βλέβαρα. Άμα κοιμάσαι, βάλε μανταλάκια πάνω στα φρύδια και άκου μας να πούμε. Μπελάς ο Ζίβκοβιτς, κύριε. Μπελάς και ο Ίγνασον. Τώρα πει συμπαθεί τον Πασχαλάκη. Δεν πάω να συμπαθώ τον Πασχαλάκη. Άμα λέτε εσείς, εγώ σου λέω σε πεμπλέει εμπιστοσύνη ο Ζίβκοβιτς με τα πόδια κάτω. Κάνει σου το άλλο ο Βουάο, πώς το λένε, πιάνει την μπάλα μπροστά. Του φεύγει μέσα από τα χέρια, αποκρούει με το πόδι offside. Σας εμπνέει εμπιστοσύνη ο Ζίβκοβιτς για Καραϊσκάκη. Καραϊσκάκη θα γίνουν φάσεις. Θα γίνουν σέντρες, θα σοβαρευτεί ο Ολυμπιακός, θα έρθει ο Γιγέρμε, θα βάλει τον Ελαραμπή, πώς το λένε, Ελρασίτ, πώς το λένε τον άλλον. Εντάξει, δεν θα είναι ο Ολυμπιακός όπως με τον Πάνιο, θα είναι καλύτερος. Θα έχει την πίεση, θα πιέσει ψηλά, θα κάνει. Στα 30 μέτρα τις αποστάσεις, δεν ήταν Ολυμπιακός όπως ήταν με τον Πανιόνιο που μπορεί να τον πήρε και αψήφιστα να πούμε. Πας στο Ζίβκοβιτς εσύ, θα την πληρώσεις. Και τον Ίγνασον, φτιάξτε τον Βαρέλα. Βάλτε τον Μαύρο εκεί πέρα με τον Κρέσπο, το καλύτερο δίδυμο και τον Πασχαλάκη τερματοφύλακα. Θα μου πεις πώς θα το βάλω τον Πασχαλάκη που πάει καλά ο Ζίβκοβιτς. Εγώ σου λέω τι θα δεις. Κάνω το μάτι Κάλχα. Κάλχας λεγόταν η Κάλφας, ρε. Ο Κάλφας είναι στη Μηχανιώνα. Κάλχας λεγόταν ο μάτι. Κάνω την πυθία που είναι η ίδια η Αλέκα στρατηγού με και το κεφάλι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μίσιτς, πολύ καλός. Χθες πήγε η κολοκαθίστρα ο Μπίζεσβαρ στα center four και το σύστημα έγινε 4-4-2. Μου την είδε δεύτερο center four. Ούτε να γυρίσει πίσω να πάρει την μπάλα, να τη μοιράσει, να περάσει κατοχή του πάγκου από τον Μπίζεσβαρ, να έρθει μπροστά, να γυρίσει πίσω, να παίξει κόλλο, να τη δώσει να την ξαναπάρει, να τριπλάρει, να σουτάρει, να τη δώσει στο Βιερίνια να την ξαναπάρει, να βγει ο Γιαννούλης να την ξαναδώσει, να γίνει σέντρα να πατήσει και την περιοχή. Τίποτα. Κάθισε εκεί πέρα να μετράμε πισινούς, ένα του Σκοτσιανίτη, ένα του Μπίζεσβαρ και ο άλλο του Σεμέδο. Βάλ του μέσα σε Mercedes 200, πάρει η Mercedes, δεν χωράει. Πάω του βάλει μέσα σε φορτηγό. Μόνο σε καμιόνι χωράνε αυτοί. Είναι αυτό ο Μπίζεσβαρ. Τι το χαϊδεύετε τον Μπίζεσβαρ, ρε! Ο Μπίζεσβαρ! Δεν τον είδατε ότι είναι σαν έγκυος στο διαβαλκανικό 3-4 που γεννούσαν που πήγα προχθές. Σαν τον Μπίζεσβαρ ήταν. Ήταν και μια μαύρη φουκαριάρα από το Καμερούν. Λέω τον Μπίζεσβαρ, είναι αυτός και σγουρό το μάλι. Όχι, ρε, ποιος Μπίζεσβαρ λέει. Μια από το Καμερούν λέει γεννάει εδώ. Βρήκε λεφτά ο Καμερουνέζος, πήρε λέει από τις ΜΚΟ λεφτά, βγάλα λέει και πήγε στο διαβαλκανικό. Στο γέννηση, συγγνώμη. Μπίζεσβαρ! Μπίζεσβαρ! Και Ντάγκλας Αγκούστο. Και Ελ Καντουρί. Σου βγαλαγώ 4 παλτά στη χθεσινή εντεκάδα του ΠΑΟ.
Ζιφκοβιτς, νούμερο 1. Νούμερο 2, Ιγνάσον, κάνει το πέναλτι και δεν το δίνει. Ντάγκλας, έκανε σουτ. Θα βάλει κουμπαράκι μου με το πόδι σουτ. Εντάξει, δεν θα το μαρκάρει κανένα τον Ντάγκλας γιατί είναι μακριά, πατάει περιοχή ποτέ. Τρίτο σέντερ μπακ δεν θα γίνει ποτέ στη σέντρα. Τι κάνει εκεί, κάνει τον Μπακασέτα σε μαύρο χρώμα. Θα πάει να σουτάρει. Καλά πόδια έχει. Καλά πόδια έχει. Πολύ δυνατά πόδια έχει. Δυνατό παιδί είναι. Θα πάει κανένα στο γάμα αύριο μεθαύριο. Θα μα το κάνουν ζέπελιν τα μέσα. Οι Παοξίδες έβαλε γκολ ο Αγκούστο. Δεν κάνει για τον Πάοκ. Μα είναι εθνική Βραζιλία. Εθνική διαπλανητικού συστήματος. Γαλαξία. Δεν κάνει για τον Πάοκ του Σαββίδη. Δεν κάνει για τον Πάοκ του Σαββίδη. Και ο Μπαλάφας έκανε 6 γκολ το χρόνο. Στον Πάοκ του Ζαγοράκη. Του Παγώνη και του Γούμενου. Τι θα το κάνουμε, τον κάνουμε Αγκούστο, θα το στείλουμε μεικτή Βραζιλίας, τον Μπαλάφα και τον Ηλιάδη. 6 γκολ, 8 γκολ το χρόνο έκανε ο Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης που έπαιζε στην Καλαμαριά. Ο Ηλιάδης και ο Μπαλάφας και οι δυο κάναν 12 γκολ στο πρωτάθλημα. Ο Αγκούστο. Πεχταράς. Ο Αγκούστο. Καλά που βρήκατε αργή ομάδα στην αντεπίθεση, δεν μπορέσε να σε χτυπήσει. Έβγαλε και ο άλλος ο ζαβουνοκέφαλος, τον Ασούμπε να πούμε. Τι το βγάζει τον Αρσούμπε, βγάζει να βάλει τον Ντάουντα, ενώ έπρεπε να βγάλει ένα στόπερ. Αυτά να βλέπει, κούγια. Έπαιξε στην Τούμπα 90 λεπτά με 3 center back και δεν έβγαλε κανένα σε ένα ρίσκο σου. Μου βγάλει τον καλύτερο παίκτη τον Αρσούμπε, να βάλει τον Ντάουντα, τρίχε. Και μου βάλε τον Μπούστο στα χαφ. Τι Μπούστο, ρε και Μούστο. Αργή. Αργή ομάδα η Λάρισα. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα η Λάρισα. Αργή ομάδα η Λάρισα. Αργή ομάδα, αλλά καλή ομάδα. Εντάξει, έβγαλε εκεί και στο 93, τι κάνει, αλλαγή Λάρισα, καθυστέρηση να κάνει. Τι κάνεις αλλαγή ρε εσύ, Πασχάλη της γιαγιάς Ντάκ, να πούμε στο αγρόκτημα του Disneyland. Τι μου κάνεις την αλλαγή στο 93 λεπτό ρε άνθρωπε, να πούμε, καλός προπονητής είμαι. Αλλά λέμε τα στραβά τώρα, εμείς δεν πούμε τα καλά δεν πουλάνε. Αν πουλούσαν τα καλά η κοινωνία θα ήταν καλή, θα ήταν αγιοκρατούμενη να πούμε. Ο Μπίσεσβαρ και ο Ελκαντουρί. Ο Ελκαντουρί, πέστε μου εσείς στον ΠΑΟΚ, σε αυτό τον ΠΑΟΚ που θέλουμε να χαρούμε να τον δούμε, τι δουλειά κάνει ο Ελκαντουρί. Μαρκάρι, τρίχες. Πάει σε ένας με έναν να τρυπήσει σαν εξτρέμ, δυο φορές τρίχες. Κλείνει με το ανάποδο πόδι να σουτάρει σαν το Βιερίνια, τρεις φορές τρίχες. Είναι ψηλός 1,90. Το βάλουμε στην πόρτα εκεί στο μπαρ κάτω στο λεωφόρο Νίκης, άμα είναι κανένα ζόρικα θα τον πλακώνει να πούμε. Έγινε καμιά σέντρα από το Μάτος ή το Βιερίνια να πηδήξει το δεύτερο δοκάρι, να καλφώσει μια κεφαλιά στο 1,90, να πούμε αμάν ξεκλειδώσαμε αυτή τη βρωμολάρισα που ήρθε εδώ να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Τι τον έχετε αυτό τον Ελκαντουρί. Δεν μπορεί ολόκληρο Σαββίδης, όλη η γη, 350 υπάλληλοι να βρουν έναν εξτρέμ ο οποίος να μαρκάρει, να σουτάρει, να κάνει καλύτερα από το Στόχ ή το Λιμιό και με φέρατε τον Ελκαντουρί. Να πονά το μάτι μου εμένα, να τραβήξω καταράκτη στα 50 μου, για να μου φέρετε εσείς τον Ελκαντουρί ρε. Και άλλοι τον μπαχαλάκι από κάτω. Και έχουμε δει από το 78 που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακό ΑΕΚ, ομαδάρες, με παιχταράδες. Φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε τον Ελκαντουρί, τον Αγκούστο τον υπέρβαρο και τον μπουχαλάκι τον αργό. Να δω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. 45-42 χρόνια έχω δει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με παιχταράδες και θα κάτσω εγώ στην Νόβα να δω τον Ελκαντουρί ρε, τον Μπαχαλάκη ρε, να δω τον Γκασπάρ, να δω το Σεμέδο που έπεσε σαν τη θιά μου, τη βάζω δύο φορές κάτω μόνος του να πούμε. Στον ανοιχτό το χώρο τον περνάει ο κάθε επικραμμένος με εκεί τον πισινό σαν του Τιτανικού την πλώρη. Πλώρη δεν είναι ρε, το πίσω ή πρίμνη είναι, το πίσω είναι η πλώρη ή η πνήμη. Πρίμνη είναι, η πλώρη μπροστά είναι που έκανε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο Κόρτε να πούμε, την Κέιτ Γουίστρολ να πούμε. Δεν βοηθάς κι εσύ, δεν βοηθάς παλιόσκυλο. Αυτά έχω να πω να πούμε. Τώρα τα πέναλτι είναι, δεν είναι πέναλτι. Βγάλτε τα σκυλιά που γλύφουνε τον ΠΑΟΚ από τη μια μεριά και τα σκυλιά που γλύφουν τον Ολυμπιακό από την άλλη μεριά να σκοτωθούν εκεί στις κοινομαχίες. Να βγάλουμε καμιά άκρη. Εγώ λέω είναι πέναλτι της Λάρισας και κανονικό γκολ του Μάτος γιατί πηδάει σαν πεδαράς δύο μέτρα και ο άλλος κάθεται. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.